Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είχαμε σήμερα μία δήλωση του Τσαβούσογλου, όπου κάνει λόγο για κοινή δράση με την Ιταλία, Τουρκίας δηλαδή, Ιταλίας, στη Λιβύη. Θα καλησπέρισω στο σημείο αυτό τον κύριο Γιάννη Μίτσιο, τον γνωστό διεθνολόγο. Καλησπέρα σας, κύριε Μίτσιο. Καλησπέρα σας, χαιρετισμούς από την Αθήνα. Να είστε καλά. Λοιπόν, εξηγήστε μου τώρα τι μπορεί να σημαίνει αυτή η τοποθέτηση του Τσαβούσογλου σήμερα για κοινή πλεύση με την Ιταλία στη Λιβύη. Αυτό είναι μια καινούργια εξέλιξη η οποία έχει να κάνει με το ρόλο τόσο της Ιταλίας στη Λιβύη όσον αφορά δηλαδή το πώς θα εξελιχθεί η μάχη μεταξύ του Σάρατς και του Χάφταρ και τα ιταλικά συμφέροντα στην περιοχή, και από την άλλη φαίνεται ότι η Ιταλία με την Τουρκία έχουν αυτή τη στιγμή κάποιο διάβλο επικοινωνίας που είτε προσπαθούν να μεσολαβήσουν στην Ελλάδα και στην Τουρκία, είτε το μοντέλο που υπογράφηκε πριν λίγο καιρό της ΑΟΣ και της Υφαλοκρηπίδος στα Ιόνια μεταξύ της Ιταλίας και της Ελλάδος να εφαρμοστεί στο Καστελόριζο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Δεν ξέρουμε ακόμη τις λεπτομέρειες, είναι νωρίς, αλλά φαίνεται ότι η τουρκική διπλωματία προσπαθεί να εμβολήσει με αυτόν τον τρόπο μια κοινή ευρωπαϊκή εξωτερική πολιτική και βέβαια και τα συμφέροντα της Ελλάδος στην περιοχή. Μάλιστα. Με το ζήτημα της ύπαρξης υφαλοκρηπίδας ή όχι στα νησιά, κύριε Μίτσιο, θα πρέπει να ανησυχούμε? Δηλαδή, είναι μία τοποθέτηση από την πλευρά της Τουρκίας ότι δεν υφίσταται υφαλοκρηπίδα, αλλά θα πρέπει να μας ανησυχεί η συνεχόμενη έτσι, τοποθέτηση, αναμόχλευση του θέματος. Θα πρέπει να μας ανησυχεί με την έννοια ότι ένας γείτονας επιβουλεύεται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα αλλά και τον πλούτο που έχει η περιοχή αυτή. Το μεγάλο άγχος της Τουρκίας είναι τι θα γίνει στη Λιβύη αν κερδίσει η πλευρά που υποστηρίζει ή όχι, διότι αν χάσει η πλευρά του Σάρατζ σημαίνει τεράστιες αλλαγές, θα καταργηθεί το τουρκολιβικό σύμφωνο, η Τουρκία θα έχει μεγάλο πρόβλημα αξιοπιστίας και θα πρέπει μετά να υποστηρίξει όλους αυτούς τους χάρτες και όλα αυτά που διεκδικεί. Αν κερδίσει, τότε θα έχουμε εμείς μεγαλύτερο πρόβλημα, που σημαίνει ότι θα πρέπει ή να συρθούμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, είτε να τα υπερασπίσουμε στρατιωτικά και με άλλα μέσα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ναι. Η δήλωση εξάλλου σήμερα του αρχηγού Γεθά ήταν πάρα πολύ χαρακτηριστική, θα έλεγα. Μάλιστα. Το γεγονός από την άλλη ότι αντιμετωπίζει και πολλά εσωτερικά προβλήματα η Τουρκία φαίνεται ότι δεν την πτωεί στην συνεχιζόμενη προκλητικότητά της έναντι της Ελλάδος. Τώρα, πού βλέπετε να μετατοπίζεται έτσι το ενδιαφέρον του Ερντογάν, η προκλητικότητα, γιατί βλέπουμε τουλάχιστον ότι στον Εύρο έχει κατευνάσει το κλίμα κάπως. Ο Ερντογάν αυτή τη στιγμή δεν τον ενδιαφέρει καν το εσωτερικό του ζήτημα. Η εσωτερική πολιτική σκηνή, όλα τα κόμματα έχουν μια συγκεκριμένη εθνική στρατηγική απέναντι στην Ελλάδα και τα εθνικά συμφέροντα της Τουρκίας όπως εκείνη τα έχουν αποτυπώσει. Έχουμε μια σταθερή επικοινωνία του Τραμπ με τον Ερντογάν που φαίνεται και με τις τελευταίες δηλώσεις και όσα είπε ο πρώην επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, σύμβουλος του Μπόλτον στη Ουάσιγκτον, ότι ουσιαστικά ο Τραμπ εκχώρησε όλα τη Λιβύη και όλη την περιοχή στην Τουρκία. Αυτό είναι μια ένδειξη ότι η Τουρκία έχει μια πισινή. Το ΝΑΤΟ φαίνεται ότι τον στηρίζει για την ώρα στην Λιβύη χωρίς καθόλου συνέπειες. Ο Ερντογκάν διαβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διχασμένη, δεν έχει μηχανισμούς αποτροπής και μηχανισμούς ισχυρού ελέγχου για όλες τις τυχοδιεκτικές ενέργειες που κάνει στην Ανατολική Μεσόγειο. Ναι. Νομίζω ότι το μόνο που μπορεί να ανησυχεί η Τουρκία είναι αν εντός εισαγωγικών χοντρίνουν τα γεγονότα, θα εμπλακούν περισσότερες δυνάμεις, θα δημιουργηθεί όπως και στον προηγούμενο αιώνα και στον 19ο αιώνα συσπήρωση και αντισυσπήρωση δυνάμεων. Ναι. Δηλαδή αν έχουμε όπως η Γαλλία με 8 άλλες χώρες στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ προχθές διαμαρτυρήθηκαν για την φρεγάτα τη γαλλική, την οποία την λοκάραν, τη στοχεύσανε τα τουρκικά σκάφη. Αυτό σημαίνει ότι αυτό είναι ίσως κατά την άποψή μου ο μεγαλύτερος κίνδυνος της Τουρκίας
και καλά κάνουμε και επιδεικνύουμε αυτά τα αντανακλαστικά, τα διπλωματικά, ούτως ώστε και άλλες μετά χώρες να μπουν και αυτές στο παιχνίδι. Αλλά σε τελική ανάλυση εμείς θα είμαστε οι οποίοι θα πρέπει να εμποδίσουμε με δικά μας σκάφη τυχόν ενέργειες της Τουρκίας στην υφαλοκρηπίδα μας. Μάλιστα. Τώρα φοβάστε εσείς την πρόκληση ενός θερμού επεισοδίου, κύριε Μίτσιο? Νομίζω ότι είναι παρακινδυνευμένο να πούμε αν θα γίνει ή δεν θα γίνει. Ο αρχηγός Γιαθά νομίζω ήταν πολύ ξεκάθαρο σήμερα ότι η χώρα μας έχει όλα τα σενάρια ανοιχτά και οι ένοπλες δυνάμεις και η διπλωματική μηχανή έχει τα εργαλεία που είναι. Από εκεί και πέρα βλέπετε υπάρχει πολύ έντονο παιχνίδι και διπλωματικό. Mm-hmm. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το επαναλαμβάνω, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι νομίζω καθοριστικός παίχτης στην περιοχή. Mm-hmm. Διότι φαίνεται ότι εμείς αφήσαμε όλα τα αυγά στο καλάθι της Αμερικής τόσα χρόνια και μάλλον τώρα θα μείνουμε μόνοι. Μάλιστα. Είναι και η Ρωσία, είναι μήλος όλη η περιοχή. Αυτό που λέτε, αυτό που σχολιάζετε, αν μου επιτρέπετε, το ακριβώς το ίδιο σχολίασε και ο πρώην Υπουργός Άμυνας, ότι στην περίπτωση ενός θερμού επεισοδίου, δυστυχώς, η Ελλάδα θα είναι μόνη της. Αυτό όμως δεν είναι ευχάριστη εξέλιξη, δεν ακούγεται τουλάχιστον καλά στα αυτιά των πολιτών. Δεν είναι μια ευχάριστη εξέλιξη, αλλά σε κάθε περίπτωση ουσιαστικά εδώ τώρα θα φανεί όλο το έργο των κυβερνήσεων τα τελευταία χρόνια που δεν είχαν κατά την άποψή μου επιδείξει ισχυρά εθνικά αντανακλαστικά, αφήσαν σε ξένες δυνάμεις την πορεία των μεγάλων θεμάτων το δικό μας και στο τέλος, όπως θυμάστε και στα Ήμια έγινε η ήττα του ελληνισμού, μετά ήρθε η Συμφωνία της Μαδρίτης, να μην πάμε στο 1974 που τότε ο Ιωαννίδης είχε πει με ξεγέλασαν οι Αμερικάνοι. Ναι. Άρα λοιπόν, όπως έγραψα και σήμερα κάπου, ότι δεν έχουμε, ο ελληνισμός δεν μπορεί να αντέξει δεύτερα ήμια ούτε το πολιτικό σύστημα. Άρα θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τις ευθύνες, το πολιτικό σύστημα κυρίως, απέναντι στον ελληνικό λαό και στην ιστορία. Μάλιστα. Η ίδια κατάσταση θα συνεχίσει, λέτε, και στην Κυπριακή ΑΟΣ. Εκεί τι εκτιμάτε, πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα? Στην Κυπριακή ΑΟΣ κάνανε τρεις γεωτρήσεις οι Τούρκοι, δεν βρήκανε τίποτα παρανόμως μέσα σε ΑΟΣ χώρας μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είδατε, κάποιες μικρές κυρώσεις σε στελέχη και εργαζομένους που είχαν εμπλακεί οι Τούρκοι δηλαδή στις γεωτρήσεις, αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έκανε τίποτα. Άρα λοιπόν αυτό το εξέλαβε ως μήνυμα ο Ερντογάν ότι θα συνεχίσω και όντως συνεχίζει. Ναι. Αυτό που είπε η Τουρκία είναι να αλλάξει η ΑΟΣ Τουρκίας και Ισραήλ μετά την τελευταία συνάντηση. Mm-hmm. Και βέβαια το ερώτημα με την Κύπρο είναι πότε και με ποιες συνθήκες η Ελλάδα θα πάρει την πολιτική βούληση να ανακηρύξει και να υιοθετήσει την ΑΟΣ Ελλάδος και Κύπρου, που αυτό καταλαβαίνετε ότι απαιτεί συστράτευση όλου του πολιτικού συστήματος προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Τώρα, με τους μετανάστες, κύριε Μίτσιο, βεβαίως βλέπουμε μια συνεχόμενη προσπάθεια, τουλάχιστον από θαλάσσεις, να μεταφερθούν μετανάστες από την πλευρά της Τουρκίας. Χρησιμοποιούνται για άλλη μια φορά. Πώς βλέπετε να συνεχίζει αυτή η κατάσταση στο Αιγαίο? Στον Εύρο, βέβαια, συνεχίζονται οι εργασίες εντατικά για την ενόρθωση του φράχτη και στο νότιο τμήμα. Με τους μετανάστες η Τουρκία το χρησιμοποιεί και θα συνεχίσει να το χρησιμοποιεί ως εργαλείο υβριδικού πολέμου. Το παρήγορο είναι ότι τις επόμενες μέρες θα περιοδεύσει στον Εύρο και ο εκπρόσωπος εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο Μπορέλ, στον Εύρο, ώστε να καταλάβουν και εκείνοι επιτέλους ότι τα ελληνικά σύνορα είναι και ευρωπαϊκά σύνορα. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα έχει να κάνει με το πόσο δυναμικά η Τουρκία θα ανοίξει τη Στρόφιγγα και πόσο θα προωθήσει και σημαντικούς αριθμούς ή όχι μεταναστών στα ελληνικά παράλια και στον Εύρο. Νομίζω ότι είναι ένα εργαλείο στην πολιτική της Τουρκίας και από εκεί και πέρα, όπως μέχρι τώρα κάνουμε, παλεύουμε να προασπίσουμε τα σύνορά μας και αυτό που γίνεται θα συνεχιστεί πιο έντονα. Δεν έχουμε κάτι άλλο πρέπει να κάνουμε εκεί. Ναι.
Από την άλλη βλέπουμε ότι η δημοτικότητα του Ερντογάν πέφτει διαρκώς. Πολλοί φοβούνται ότι θα έχουμε ένα νέο πολιτικό σκηνικό στην Τουρκία. Νομίζω είναι πολύ νωρίς να συζητάμε γι' αυτό. Νομίζω είναι πολύ νωρίς. Η Τουρκία παίζει όλα τα χαρτιά της, τα διπλωματικά και τα ενεργειακά. Αυτό θα έρθει αργότερα, αν καταρρεύσει όλη η στρατηγική της που έχει ανοιχτεί πάρα πολύ, στη Λιβύη, στη Συρία, επάνω με τους Κούρδους που πάλι ξεκίνησε. Αν κάτι δεν πάει καλά και αρχίζει και συσπυρώνονται άλλες δυνάμεις εναντίον της, τότε νομίζω ότι θα αρχίσει να έχει μεγάλα θέματα να το κάνει. Μάλιστα. Η Ελλάδα πώς χειρίζεται όλες αυτές τις προκλήσεις, κύριε Μίτσιο? Η Ελλάδα αυτή τη στιγμή ουσιαστικά κάνει όσα δεν κάναμε τόσα χρόνια. Είναι αυτό που λένε τρεχάτε ποδαράκια μου. Ναι. Επί των λαϊκότερων. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, από την άλλη. Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Απλώς είναι τέτοιες οι γεωπολιτικές συγκυρίες που πιστεύω ότι είναι πολύ δύσκολα και η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει τη συνοχή αυτή τη στιγμή και ιδιαίτερα με τις συνέπειες της οικονομίας και της ύφεσης, αλλά και οι εκλογές οι αμερικανικές το Νοέμβριο με έναν πρόεδρο Αμερικής ο οποίος είναι αρκετά σε μια περίοδο πολύ ευάλωτη και λόγω εσωτερικών αλλά και ιδιαίτερα με το κίνημα με τους μαύρους και τις εσωτερικές αντιπάθειες που έχει ο πρόεδρος Τραμπ. Αυτό νομίζω ότι ίσως είναι το πιο αδύνατο σημείο για μας, για την διπλωματία μας, που θα πρέπει να τρέξουμε περισσότερο και να ουσιαστικά να σαρπίσουμε ένα μήνυμα σε όλο τον ελληνισμό ότι εδώ πλέον είναι σοβαρά τα πράγματα και πρέπει να είμαστε σύσσωμοι όλοι. Μάλιστα. Όσον αφορά τις ένοπλες δυνάμεις, κύριε Μίτσιο, σήμερα είχαμε και θετικές εξελίξεις όσον αφορά την αμυντική μας βιομηχανία, καθώς εγκρίθηκαν 16 προτάσεις που αφορούν τις ένοπλες δυνάμεις. Και αυτό θα έλεγα ότι είναι μια θετική εξέλιξη και το συγκαταλέγω σε αυτό που είπατε πριν, στο τρεχάτε ποδαράκια μου. Φαίνεται ότι οδεύουμε καλά τουλάχιστον ως προς την εξέλιξη αυτή. Έχετε απόλυτο δίκιο. Αργήσαμε πάρα πολύ. Βέβαια, τα 10 χρόνια μνημονίων πήγανε πάρα πολύ πίσω τις δαπάνες για στρατιωτικό εξοπλισμό. Σε πολλά σημεία υπήρχαν κενά. Νομίζω τώρα κάνουμε ό,τι μπορούμε, έστω και σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή. Σε κάθε περίπτωση η Ελλάδα δεν είναι Συρία, δεν είναι Κουρδιστάν, δεν είναι Χαφτάρ. Έχουμε ένα συγκροτημένο στρατό και νομίζω ότι πρέπει σαν Έλληνες να εμπιστευτούμε τις ένοπλες δυνάμεις. Είναι επαγγελματίες, ξέρουν αυτό που πρέπει να κάνουν και έχουμε και ψυχή πάνω απ' όλα. Μάλιστα. Κύριε Μίτσιο, σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας στην εκπομπή και όσα ενδιαφέροντα μας είπατε. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν.